Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούργια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα με 10 πολύ αγαπημένες Ελληνίδες ηθοποιούς. Μιλάμε φυσικά για μια προσωπική άποψη, έγινε τεράστιο ξεκαθάρισμα. Τις τελευταίες μέρες βλέπω κυρίως παλιές ελληνικές ταινίες και προσπαθώ να θυμηθώ ποιες είναι έτσι οι πιο αγαπημένες μου Ελληνίδες ηθοποιοί. Φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, αυτή είναι μια προσωπική άποψη εδώ του καναλιού, δική μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οι καλύτερες και οι πιο ταλαντούχες. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες Ελληνίδες ηθοποιοί οι οποίες αξίζουν, οι οποίες είναι εκπληκτικές και εξαιρετικές. Αλλά προσπάθησα να βρω μια δεκάδα που όταν θα παίξει στην τηλεόραση μια ταινία τους, δεν θα μπορέσω να αρνηθώ και να μην κάτσω να τη δω. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας λίστα, η οποία είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Θα πάμε στη 10η θέση όπου θα βρούμε την Μέρη Χρονοπούλου. Ήταν απίστευτα ταλαντούχος η συγκεκριμένη ηθοποιός. Ταλαντούχα θα έλεγα. Η συγκεκριμένη ηθοποιός ήταν πάρα πολύ καλή στο κομμάτι της υποκριτικής. Ήταν λίγο πιο μέτρια στο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας όσον αφορά το χορό. Αλλά, παρόλα αυτά, την σκηνή τη γέμιζε. Δηλαδή, δεν είχε σκηνική παρουσία όσον αφορά το χορό. Ήταν λίγο πιο μέτρια εκεί. Αλλά είχε σκηνική παρουσία όσον αφορά το εκτόπισμά της. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Το χιούμορ της έβγαινε αβίαστα. Οι ατάκες της, η ρόλη της, όλα ήταν στο πολύ υψηλό επίπεδο. Έπαιξε δίπλα στους πιο σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς, οπότε νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε την λίστα μας. Στην ένατη θέση έχουμε τη Ζωή Λάσκαρη. Την υπέροχη, την υπερταλαντούχα Ζωή Λάσκαρη, πανέμορφη. Για όλες τις κυρίες της λίστας μας νομίζω ότι ισχύουν περίπου τα ίδια πράγματα. Ήταν εκπληκτικές στους ρόλους τους, γέμιζαν με την παρουσία τους στη σκηνή, ήταν πανέμορφες, εντάξει εκτός από μία-δύο, ίσως που είναι λίγο πιο πάνω, ήταν πανέμορφες και επίσης είχαν απίστευτο υποκριτικό ταλέντο, δηλαδή αυτό το υποκριτικό ταλέντο που βλέπαμε στις ταινίες της παλιότερης εποχής, δυστυχώς δεν το βλέπεις στις μέρες μας. Η Ζωή Λάσκαρη λοιπόν ήταν εκπληκτική. Πάμε στην 8η θέση όπου θα βρούμε την Μέρη Αρώνη, αγαπημένη Πασταφλόρα. Νομίζω ότι είναι ο ρόλος πραγματικά που της έχει μείνει και της τέργεξε γάντι. Ήταν φοβερή και για να μπορεί να βρίσκεται μεταξύ αυτών των κυριών, κάτι σημαίνει για τη Μέρη Αρώνη. Ήταν υπέροχη. Δηλαδή, τι να πω. Της έβγαινε αβίαστα, χιούμορ φοβερό, πάρα πολύ καλή επάνω στη σκηνή, πάρα πολύ καλή στις ταινίες της, σε όλους τους ρόλους της. Νομίζω όμως ότι ως Πασταφλόρα ήταν αστέρι. Αστέρι, εκεί έδειξε τρομερό ταλέντο. Πάμε στην 7η θέση όπου θα βρούμε τη Γεωργία Βασιλιάδου. Γι' αυτό είπα πριν, δεν ήταν όλες οι κυρίες της λίστας μας όμορφες. Η αγαπημένη μας άσχημη του κινηματογράφου, αλλά που μας γέμισε με μια τρομερή κινηματογραφική παρακαταθήκη, γιατί ήταν υπέροχη. Ήταν υπέροχη ως ηθοποιός, είχε γεννηθεί για να κάνει αυτό που έκανε, να παίζει μια πιο, θα πω, άσχημη κυρία του κινηματογράφου, που νομίζω ότι ήταν και το παράπονο της αυτό, αλλά παρόλα αυτά είχε ένα τόσο φοβερό ταλέντο, τόσο πολύ λέγιν, τόσο πολύ ωραία παρουσία που γέμιζε τα πάντα. Όλη η οθόνη γέμιζε για πάρτι της. Φοβερή η Γεωργία Βασιλιάδου. Πολύ καλές ηθοποιούς, Ελληνίδες. Ας ανέβουμε όμως πιο ψηλά στη θέση νούμερο 6 που θα βρούμε τη Μάρο Κοντού. Αγαπημένη, πολύ αγαπημένη. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν να γίνει το ξεκαθάρισμα. Και πολύ πιο δύσκολο να μπουν οι 10 κυρίες αυτές σε μία λίστα και σε μία δεκάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθειά μου αυτή τη στιγμή. Και άμα ασχοληθώ με τους άντρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Η Μάρο Κοντού λοιπόν, υψηλή, υπέροχη παρουσία, παρόμοια με τη Μέρη Χρονοπούλου, αλλά νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλο ταλέντο στην υποκριτική συγκριτικά με τη συνάδελφό της που είδαμε στη 10η θέση. Μάρο Κοντού,
από το πολύ ψηλό ράφι, δηλαδή μαζί με τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς, σίγουρα. Τώρα στην τελευταία πεντάδα, ποιο να πρωτοβάλεις? Μάρθα Καραγιάννη. Χορός, κίνηση, υποκριτική, πολλές ταινίες πλέον ανέβηκαν επίπεδο εξαιτίας της παρουσίας της, γιατί ήταν πολύπλευρη. Ήταν πολύπλευρη, έκανε τα πάντα, ήταν η ηθοποιός που ο σκηνοθέτης μπορούσε να την κάνει ό,τι θέλει, να την πετάξει πάνω σε μια σκηνή και να παίξει τα πάντα, να χορέψει τα πάντα, να κάνει ό,τι θέλει ο σκηνοθέτης. Ήταν φοβερή. Στο Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι πήραμε μια καλή γεύση Μάρθας Καραγιάννη και τότε. Για να ανέβουμε τελικά στην τέταρτη θέση όπου θα βρούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εδώ θα με σταυρώσετε. Το ξέρω. Τέταρτη θέση Αλίκη Βουγιουκλάκη. Νομίζω ότι οι κυρίες πάνω από την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν καλύτερες. Η Βουγιουκλάκη ήταν απίστευτη. Τη λέξη απίστευτη πόσες φορές την έχω χρησιμοποιήσει? Πάρα πολλές. Λοιπόν, ήταν φοβερή. Όπως και να το κάνουμε. Είχε λέγει. Είχε τσαγανό. Ήταν πολύ δυναμική. Ήταν πολύ καλή ηθοποιός. Στο χορό, εντάξει, το είχε. Και την κίνηση είχε, εκεί που χρειαζόταν δηλαδή να χορέψει, χόρευε. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν μου άρεσαν αυτά τα λίγο παλαβά που έκανε τα έτσι. Ναι, ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μ' άρεσαν, ποτέ δεν με κέρδισαν. Αλλά θυμηθείτε ρόλους της όπως η Μαρία της Σιωπής, η Υπολογαγός Νατάσα. Πόσες ταινίες αμέτρητες όπου έπαιξε αυτή η κυρία, η υπέροχη κυρία, και μας χάρισε άφθονο γέλιο και παραδεχτήκαμε την μεγάλη της υποκριτική δυναμική. Και όμως είναι στην τέταρτη θέση. Πάμε στην τρίτη θέση όπου θα βρούμε την Τζένι Καρέζη. Μη με σταυρώσετε πολύ, αλλά η Τζένι Καρέζη μπορεί να μην το είχε με το χορό όπως η Βουγιουκλάκη, αλλά νομίζω ότι η Καρέζη ήταν πολύ καλύτερη ηθοποιός από το αντίπαλο δέος. Δεν ξέρω αν ισχύει η φήμη που λέγανε ότι η Καρέζη ξεκίνησε ξανθιά και η Βουγιουκλάκη με Λαχρινή και άλλαξαν μεταξύ τους. Μετά η Βουγιουκλάκη με τα χρόνια έγινε ξανθιά και η Καρέζη το γύρισε στο Μελαχρινό. Δεν ξέρω. Επίσης, όντως πρέπει να ισχύει αυτό, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι δυο τους στην ίδια ταινία. Ότι βρίσκονταν στα μαχαίρια, αυτό δεν το πολύ πιστεύω και νομίζω ότι έχει καταρριφθεί σαν μύθος. Απλά ήταν και οι δύο βεντέτες. Ήταν τεράστια ονόματα της εποχής. Πάμε στη δεύτερη θέση. Τα Σοκαβαδία. Απίστευτη. 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 Δεν πιστεύω ότι έχει κάνει ρόλο που να μην τον έκανε 100% δικό της και να μην μας άφησε άναυδους, ρε παιδί μου. Όπου έπαιξε, το έβγαλε στο 100%. Αυτό που ήθελε να βγάλει. Συνήθως έπαιζε έτσι την γκρινιάρα, την περίεργη, την, θα πω, κακιά, αν και είναι έτσι λίγο βαριά λέξη και δεν θέλω, γιατί τα Σοκαβαδία ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Έπαιζε έτσι την κακιά του κινηματογράφου, αλλά το έκανε με έναν τέτοιο τρόπο που σε κέρδιζε απίστευτα. Έλεγες, wow! Τα Σοκαβαδία ήταν μια φοβερή, μια απίστευτη ηθοποιός. Πάρα πολύ καλή, δηλαδή ήταν τρομερό προϊόν του ελληνικού κινηματογράφου η Τάσο Καβαδία. Πάμε όμως στην κορυφή. Στην κορυφή μόνο ένα υποκριτικό ταλέντο υπάρχει και αυτό είναι η Ιρένα Βλαχοπούλου. Προσωπική αγαπημένη, το είχε με το χορό, το είχε με το τραγούδι, το είχε με την υποκριτική και ήταν και πολύ αυθόρμητη. Πολλές ατάκες που ακούγονται στις ταινίες της είναι αυθόρμητες. Όπως και κάποιες μούτζες και τα λοιπά. Ναι, ήταν δικά της, ήταν αυθόρμητα. Ήταν η χαρά του σκηνοθέτη. Όπως και πολλές ακόμα κυρίες της λίστας μας, η Βλαχοπούλου ήταν η χαρά του σκηνοθέτη. Ήταν υπέροχη. Κρίμα που δεν υπάρχει και δεν θα βγει ποτέ μία Ελληνίδα ηθοποιός σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου. Δεν θα υπάρξει ποτέ. Ποτέ. Είναι αξεπέραστη. Αξεπέραστη. Αυτές ήταν οι 10 κυρίες έτσι, που έχουν κερδίσει την καρδιά μου στο παρελθόν. Βλέπω ταινίες τους ακόμα και τώρα και θα βλέπω για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και θα τις τιμώ. Τις αγαπάω πάρα πολύ και τις 10. Δεν νομίζω ότι έχουν κάνει ρόλους που ήταν κακοί.
και οι 10 ήταν υπέροχες. Πείτε μου, είναι προσωπική άποψη όπως σας είπα. Μη μου πείτε άλλες που θα χώραγαν στη λίστα. Όλες οι γυναίκες Ελληνίδες ηθοποιοί μπορούν να μπουν σε αυτή τη λίστα. Όλες τους. Απλά προσπάθησα να βρω τις 10 πιο αγαπημένες που τις βλέπω ακόμη και τώρα και δεν μπορώ να πάρω το βλέμμα μου από πάνω τους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πείτε μου εσείς όμως αγαπημένες Ελληνίδες ηθοποιούς. Αγαπημένες Ελληνίδες ηθοποιούς που τις βλέπετε στην τηλεόραση και δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε έτσι το βλέμμα σας από πάνω τους. Πείτε μου τις δικές σας αγαπημένες λοιπόν και μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!